συνέχεια είναι έρχομαι σε εσάς, κύριε Χατζηθοδοσίου, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε να διαχειριστείτε προφανώς τα προβλήματα, την αγωνία, αλλά και τα αιτήματα των μελών σας, τα οποία δεν είναι λίγα, είναι μάλλον πάρα πολλά. Θα ήθελα τη δική σας περιγραφή. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή των επιχειρήσεων? Κύριε Φιλιππίδη, περιγράψατε στην αρχή την εικόνα. Θέλω να μείνω σε αυτό που αναφέρατε, το μεγάλο ζήτημα, τα 235 κοντά δισεκατομμύρια που είναι το ιδιωτικό χρέος. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά που δημιουργήθηκε την τελευταία περίοδο με κλειστές επιχειρήσεις είναι αδύνατο να γίνει διαχειρίσιμο. Παρατηρούμε εδώ το τελευταίο διάστημα ότι η κυβέρνηση στεγνώνει από μετρητά νομιμότητα τον όρο και ουσιαστικά μειώνονται οι παροχές προς τις επιχειρήσεις. Κρίνουμε λοιπόν ότι διέξοδος είναι, για να έρθουμε και στις μέρες μας, ότι θα πρέπει να υπάρξει το άνοιγμα των επιχειρήσεων που το προσμένουμε σύντομα, βεβαίως παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Θα φτάσει λοιπόν η στιγμή που, όπως είπατε προηγουμένως, που θα καλεστούν οι επιχειρήσεις να πληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι οι παλιές, δηλαδή των δεκαετών μνημονίων, και θα υπάρχουν και οι νέες υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν με τον κορονοϊό. Βέβαια. Με τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, είναι αδύνατον πάνω από το 60% των επιχειρήσεων να καταφέρει να αποπληρώσει. Μοναδική διέξοδο γι' αυτό. Βεβαίως, το 60%. Μπορώ να σας πω έναν κλάδο. Το κλάδο της εστίασης θεωρούμε ότι το ποσοστό θα ξεπεράσει το 80% που δεν θα μπορεί να αποπληρώσει υποχρεώσεις του. Άρα, η λύση για μας είναι το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους και το εναπομείναν ποσό να γίνει 120 δόσεις. Και για να είμαστε και ειλικρινείς και με τη χώρα μας, ξέρουμε ότι είναι αδύνατον αυτό να γίνει από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της και με τη φωνή της Ιταλίας, του κ. Ντράγκη, και με τις φωνές που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη, ότι είναι μονόδρομος για μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους. Φανταστείτε ότι μόνο από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα λείπουν από την αγορά 7 δισεκατομμύρια τζίρος. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν με κλειστές επιχειρήσεις και με τα προβλήματα που υπάρχουν να μιλάμε για διαχείριση αυτού του χρέους αν δεν υπάρξουν σοβαρά και γενναία μέτρα όπως προηγουμένως ανέφερα. Θυμίζω δε ακόμη ότι σίγουρα με τις καλύτερες εκθέσεις θα φτάσουμε στα επίπεδα του 19, στην καλύτερη περίπτωση στις αρχές του 2024. Στο τέλος. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Προς το 24 και μετά. Το ερώτημα είναι, επειδή βλέπω συναδέλφους σας στη Γερμανία, για παράδειγμα, να ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε αγωγές κατά του γερμανικού δημοσίου, θα σκεφτόσαν κι εσείς ή θεωρείτε ακραία μια τέτοιου είδους κίνηση? Το λέω αυτό γιατί περιθώρια είναι ξεκάθαρο, το είπε η κυρία Δεμερτζή, λόγω του υψηλού χρέους, του υψηλού δημόσιου χρέους που έχει η χώρα, δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στην ελληνική οικονομία. Όντως, στη Γερμανία, εργοδοτικές οργανώσεις έχουν προβεί σε μηνύσεις και αγωγές εναντίον του κράτους, διεκδικώντας μένος των χαμένων εσόδων που έχουν. Δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο, παρότι και στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, οι ιδιώτες από την περιοχή του κέντρου προχωρήσαν σε αυτό, δηλαδή σε μηνύσεις και αγωγή εναντίον του κράτους. Δεν έχουμε αυτές τις αντιλήψεις, γιατί εμείς, σαν αγορά, σαν οικονομία, δεν θέλουμε και σε καμία περίπτωση, ακούγοντας προηγουμένως τον καθηγητή, να πάμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση. Προηγουμένως, ο αγαπητός κ. Κουρμούσης αναφερόταν στο πτωχευτικό δίκαιο. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να πω και πρέπει να τονίσουμε παντού είναι ότι θέλουμε να βρούμε μια ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία μπορεί να έρθει στη λογική του να βρούμε τη χρυσή τομή που μπορούν να επιβιώσουμε με το δυνατό αριθμό. Για να είμαστε απολύτως κατανοητοί, κύριε Φιλιππίδη, είναι δεδομένο ότι ένα αριθμό επιχειρήσεων δεν θα αντέξει. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε το δυνατόν λιγότερες. Σήμερα προβλέπουμε πάνω από 200.000. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν αμοιβαίες υποχωρήσεις εκεί όπου είναι δυνατόν. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι, και επειδή οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί, όταν μιλάμε για ανάκαμψη, αυτοί που θα φέρουν την ανάκαμψη είναι κάποια άλλα πρόσωπα και τα σημερινά πρόσωπα, και αυτό νομίζω θα το καταλάβουμε ως κοινωνία. Υπάρχουν επιχειρήσεις με ιστορία 50 και 60 ετών, τα οποία δεν θα έχουν μέλλον. Και είναι φανερό γιατί δεν θα αντέξουν όλο αυτό το βάρος. Άρα θέλουμε να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό και η αιμονή μας ότι εφόσον δεν υπάρχουν άλλα χρήματα και εφόσον οι προσπάθειες μας στην Ευρώπη δεν ευοδόσουν όσο θέλουμε, εγώ θα έλεγα ότι ξαναδίνουμε την προσπάθεια, πρέπει να δούμε τοπικά τον τρόπο που θα μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά για να μπορέσει να πάρει μέρος των χαμένων εσόδων της. Μεγάλο ρόλο θα παίξει και ο τουρισμός. Ευελπιστώ ότι μπορεί να γίνουν οι αναγκαίες προσπάθειες. Μπορώ να σας πω ότι. Ναι, 15 Απριλίου μάλλον πιστεύουμε ότι σε ένα βαθμό θα ανοίξει η εστίαση. Έστω 15 Απριλίου. 15 Απριλίου για να γίνει η πρόβα για 15 Μαΐου, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Γιατί όπως σωστά ακούσατε από την εξαιρετική επιστήμονα που αναφέρθηκε προηγουμένως, έχουμε μεγάλο μέρος, εξαρτώμαστε από τον τουρισμό και δεν εξαρτάται μόνο η επιχειρήση εστίαση και τουρισμού, εξαρτάται ολόκληρη η οικονομία. Έχει.